και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Νίκη Κεραμέως, ανοιχτά μέχρι τις 26 Ιουνίου τα δημοτικά σχολεία δεν θα λειτουργήσουν τα ολόημερα. Εκτός της εθνικής προσπάθειας για τη μελέτη του κορονοϊού, το Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Κοροϊδία χαρακτηρίζει τις αποζημιώσεις της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου. Με 50 νέους φοιτητές κινδυνεύει να μείνει νοσηλευτική σχολή του Δημοτήχου, ενώ παραμένουν τα προβλήματα. Σε κοινή συνέντευξη τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Η κυρία Κεραμέως, παίρνοντας το λόγο, είπε ότι αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων και των υπηαγωγείων από την 1η Ιουνίου μετά την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής των Ειδικών. Η εισήγηση αυτή συνδέεται και με την σταθερά καθοδική πορεία της επιδημίας, αλλά και ότι τα παιδιά κολλάνε πιο δύσκολα. Κρίθηκε επίσης ότι η μακρόχρονη απουσία των παιδιών από το σχολείο εμποδίζει τη μαθησιακή τους ικανότητα και αν παραμείνουν κλειστά θα έλειπαν 6 μήνες από το σχολείο. Είπε ακόμα ότι στα σχολεία τα παιδιά είναι πιο ασφαλή και μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Για τα ειδικά σχολεία ανέφερε ότι τα παιδιά που φοιτούν εκεί το έχουν πολύ πιο ανάγκη. Πίσω στα Θρανία επιστρέφουν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου οι μαθητές των δημοτικών, των υπηαγωγείων και των σχολείων ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων. Η επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών θα γίνει με πολύ αυστηρούς κανόνες, με βάση και την εμπειρία από το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων, τους οποίους ανακοίνωσε αναλυτικά η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Μεταξύ άλλων, τα τμήματα των σχολείων και των υπηαγωγείων θα έχουν μέχρι 15 μαθητές και αν τους υπερβαίνουν, τότε θα χωρίζονται σε 2 υποτμήματα που θα λειτουργούν εκ περιτροπής. Τα Θρανία θα τοποθετηθούν με 1,5 μέτρο απόσταση και στις αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά και θα καθαρίζεται 2 φορές την ημέρα. Οι μάσκες θα είναι προαιρετικές για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα διαλύματα θα γίνονται σε διαφορετικές ώρες για να μην συνοστίζονται μαθητές στο προαύλιο, ενώ δεν θα λειτουργούν τα κηλικεία. Οι μαθητές θα μπορούν να απουσιάζουν με μία απλή δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα ότι στο σπίτι υπάρχει άτομο το οποίο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή που νοσεί, ενώ υπάρχει δυνατότητα για εξ αποστάσεως δασκαλία από εκπαιδευτικούς για μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Τα μαθήματα θα παραταθούν μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ενώ συνολικά για τους εκπαιδευτικούς η λήξη του διδακτικού έτους θα είναι η 30 Ιουνίου. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι συμβάσεις τους θα παραταθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τα τμήματα σχολείων και νηπιαγωγείων θα λειτουργούν με 15 μαθητές τη φορά και με 1,5 μέτρο απόσταση στα θρανία, τα οποία θα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Εάν οι μαθητές υπερβαίνουν τους 15, τότε το τμήμα θα διαιρείται σε 2 υποτμήματα και θα λειτουργούν εκ περιτροπής Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το ένα, Τρίτη, Πέμπτη το άλλο και την επόμενη εβδομάδα το αντίθετο. Εάν οι μαθητές δεν υπερβαίνουν τους 15, τότε το τμήμα θα λειτουργεί καθημερινά. Στις αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά, προβλέπεται καθαρισμός 2 φορές την ημέρα και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και μετά το πέρας αυτού. Έχει προβλεφθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση και επιπλέον κονδύλια για εντροποποίηση των συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας, καθώς επίσης υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας. Προβλέπονται διαλύματα σε διαφορετικές ώρες για τη μείωση του συγχρονισμού και προβλέπεται απαγόρευση λειτουργίας των κηλικίων. Προβλέπεται φυσικός αερισμός των αιθουσών, η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές και στο σχολείο και στα σχολικά λεωφορεία. Ειδικές οδηγίες σε ΟΔΗ θα αποσταλούν τις επόμενες ημέρες σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σημαντικό μέρος της πρώτης ημέρας θα αφιερωθεί στην επεξήγηση των οδηγιών αυτών. Υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα απουσίας μαθητή στη βάση απλής υπεύθυνης δήλωσης γονέα ή κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου στο σπίτι που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή που νοσεί. Υπάρχει δυνατότητα για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία από εκπαιδευτικούς για όσους μαθητές εμπίπτουν σε κατηγορίες που δικαιολογούν την απουσία τους. Για την ώρα, τα ολοήμερα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν. Για τα ειδικά σχολεία, θα επαναλειτουργήσουν την 1η Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουνίου για τη δευτεροβάθμια και μέχρι τις 26 Ιουνίου για την πρωτοβάθμια. Συνεδριάζει επίσης η αρμόδια υποεπιτροπή των λοιμοξιολόγων για να δώσει ειδικές οδηγίες για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων ειδικής αγωγής. Θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα προστασίας. Η εισήγηση αυτή ασφαλώς συνδέεται με τη σταθερά καθοδική πορεία της επιδημίας, με το ότι τα παιδιά κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό πιο δύσκολα, με το ότι τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία είναι επιδημιολογικά η ασφαλέστερη περίοδος να ανοίξουν τα σχολεία. Από την αρχή αυτής της κρίσης
έχουμε το προνόμιο να μας καθοδηγεί μια εξαίρετη ομάδα ειδικών, τις συστάσεις οποίες ακολουθούμε με πολύ καλά διεθνώς αναγνωρισμένα αποτελέσματα. Έτσι πορευόμαστε και τώρα και τους ευχαριστούμε θερμά. Δεύτερον, η συνολική αποκλιμάκωση των μέτρων έχει εξελιχθεί πολύ θετικά. Αναφορικά δε με τα σχολεία, η προηγούμενη εμπειρία από το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων είναι πολύ ενθαρρυντική. Τα μέτρα προστασίας και πρόληψης τηρούνται υποδειγματικά από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και όλα έχουν κυλήσει εξαιρετικά ομαλά. Τρίτον, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την επιστροφή όλων των μαθητών στο φυσικό τους χώρο, που δεν είναι άλλος από το σχολείο. Η μακρόχρονη απουσία από το σχολείο εμποδίζει τη μαθησιακή πορεία των μαθητών, την πνευματική, κοινωνική, ψυχική τους εξέλιξη. Οι μαθητές πρωτοβάθμιας βρίσκονται ήδη σχεδόν 3 μήνες εκτός σχολείου και θα βρίσκονταν συνολικά 6 μήνες εκτός σχολείου, αν τα σχολεία δεν άνοιγαν τώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα χωρίς ανοιχτά σχολεία. Τέταρτον, τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στο σχολείο, όπου τηρούν κανόνες και ακολουθούν τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, παρά έξω στις γειτονιές και στις πλατείες χωρίς κανόνες. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το σχολείο για να προσαρμοστούν και να συνηθίσουν τα παιδιά στη νέα πραγματικότητα, για να μάθουν να προσέχουν περισσότερο σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους. Πέμπτον, τα ανοιχτά σχολεία μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και ενισχύουν τα παιδιά που προέρχονται από πιο ευάλωτα οικογενειακά περιβάλλοντα. Μαθητές που μπορεί να μην έχουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, μαθητές που μπορεί να βιώνουν ένταση στο οικογενειακό τους περιβάλλον, μαθητές των μικρότερων κυρίως τάξεων που δεν έχουν οικογενειακή καθοδήγηση για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Έκτον, σχετικά με τα ειδικά σχολεία, οι μαθητές που φοιτούν στα σχολεία αυτά έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να βρεθούν εκ νέου στο περιβάλλον του σχολείου τους, με τους εκπαιδευτικούς τους, με τους συμμαθητές τους. Και το έχουν ανάγκη προφανώς για τη μαθησιακή τους εξέλιξη, αλλά και για την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική τους εξέλιξη. Έρχομαι τώρα στον τρόπο επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών αυτών δομών. Σχετικά με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Τα μαθήματα θα παραταθούν έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αντί για τη 15η Ιουνίου. Ενώ συνολικά για τους εκπαιδευτικούς η λήξη του διδακτικού έτους θα είναι η 30η Ιουνίου. Σταδιακά λοιπόν επιστρέφουν όλοι οι μαθητές στα σχολεία. Είχαμε και τη σημερινή εξέλιξη που έχει να κάνει με τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Όμως για λίγο ακόμη θα σταθούμε στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας για να έχουμε τη γενική εικόνα έτσι όπως έχουν προχωρήσει και οι μέρες, για να καταλάβουμε τελικά πώς και τα παιδιά υποδέχτηκαν τις νέες συνθήκες εν μέσω κορονοϊού. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος Στέργιος Αποστολακούδης, ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Εύρο, διότι και το Λύκειο και το Γυμνάσιο έχει επιστρέψει κανονικά στις αίθουσες δασκαλίας. Κύριε Αποστολακούδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πασχάκη, σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα κοντά μας, κύριε προϊστάμενε, για να μας δώσετε λίγο την εικόνα. Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες εκτιμήσεις μετά την επιστροφή των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον Εύρο? Λοιπόν, πρώτα να πούμε ότι φαίνεται καθαρά ότι τις πρώτες ημέρες τόσο οι μαθητές της τρίτης ηλικίου που είχαν επιστρέψει μόνοι τους μία εβδομάδα νωρίτερα, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και παρουσία των μαθητών, η οποία όμως όσον αφορά στους μαθητές της τρίτης ηλικίου, σταδιακά, όπως και το περιμέναμε, άρχισε να φθήνει. Όμως οι μαθητές της Α και Β ηλικίου προσέρχονται σε ένα ποσοστό περίπου 95% και οι μαθητές των γυμνασίων προσέρχονται σε ένα ποσοστό περίπου 97-80%. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ικανοποιητική προσέλευση των μαθητών. Βεβαίως με τη δυσκολία που έχουμε στην παρούσα φάση, δηλαδή τηρούμε τις αποστάσεις μεταξύ των μαθητών, τα θρανία έχουν διαταχθεί κατά αυτόν τον τρόπο ώστε οι μαθητές να κάθονται σε μια ικανή απόσταση, υπάρχουν τα αντισηπτικά υγρά για τον καθαρισμό των χεριών πριν μπουν στην αίθουσα οι μαθητές και στην αίθουσα μέσα και όταν βγαίνουν έξω, λοιπόν, για να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής που έχουν αποφασίσει οι ειδικοί. Βεβαίως, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, υπάρχουν και οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπιστεί πιθανό κρούσμα, εάν, που απευχόμαστε βέβαια, εάν αυτό προκύψει τώρα ή κατά την επόμενη περίοδο.
Κύριε Προϊστάμενε, κανείς καταλαβαίνει, χωρίς να είναι και πολύ ειδικός ή γιατρός, ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα προφανώς θα κυλήσουν υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή θα είναι υπό έλεγχο, με την έννοια ότι ακόμα ο πληθυσμός σε γενικές γραμμές είναι ελεγχόμενος, σε ό,τι έχει να κάνει από νομό σε νομό. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Τώρα, μετά τις 15 Ιουνίου, που θα απελευθερωθούν ακόμα περισσότεροι μετακινήσεις, θα έχουμε ταξιδιώτες, επισκέπτες, θα γίνει μια ανάμειξη του πληθυσμού τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα κινηθούν και θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά μέχρι στιγμής όλοι καταλαβαίνουμε ότι μετά και την καραντίνα, μετά και την αυστηροποίηση των μέτρων που έπρεπε όλοι να τηρούμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προφανώς τώρα κατευθυνόμαστε με πιο αισιόδοξα και ενθαρρυντικά σενάρια. Γι' αυτό βεβαίως και πήρε την απόφαση και η κυβέρνηση και ακούγοντας τους ειδικούς πάντα να προχωρήσει και στο άνοιγμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, στη δευτεροβάθμια, όπως μας λέτε, τα πράγματα κυλούν καλά, ικανοποιητικά. Αυτό σημαίνει ότι και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές πειθαρχούν στους νέους κανόνες, κύριε Αποστολακούδη. Προφανές να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται περίπου κοντά στο 90%. Ένα 10% βρίσκεται σε άδεια είτε άλλοι ειδικού σκοπού, γιατί πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, είτε γιατί πιθανόν να ανήκουν σε κάποιες από τις επάλληλες ομάδες. Άρα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται κανονικά και εφαρμόζουν τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, του ΙΟΔΗ, και επομένως αυτά τα ζητήματα θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που εφαρμόζονται μέσα στη σχολική μονάδα, μέσα στους χώρους του σχολείου, θα γίνουν συνήθεια και θα εφαρμόζονται και στους χώρους έξω από το σχολείο. Εξάλλου, θεωρώ εγώ ότι αυτή είναι και μία επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας, να μπορέσουμε να διαπαιδαγωγήσουμε λοιπόν τους μαθητές μας, έτσι ώστε όταν φεύγουν από το σχολείο να εξακολουθούν να έχουν την ίδια συμπεριφορά, δηλαδή τι να κρατούν, τις αποστάσεις, να έχουν τα θέματα υγιεινής των χεριών και ούτω καθεξής. Άρα θεωρώ ότι στην παρούσα φάση εξελίσσεται ομαλά το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε ικανοποιητικότητα προσέλευση των μαθητών. Οι καθηγητές βρίσκονται στις θέσεις τους και πανεργά τα μαθήματά τους. Και επομένως τώρα έχουμε ένα στοίχημα μπροστά μας όσον αφορά τους υποψηφίους για τις εξετάσεις των πανελλαδικών, που νομίζω όμως ότι και σε αυτή την περίπτωση ήδη έχουν ξεκινήσει οι προεργασίες, είμαστε στο τελικό στάδιο, όλα θα είναι έτοιμα, έχουν ληφθεί πρόνοιες για να υπάρχουν περισσότερες αίθουσες για τους υποψηφίους, άρα οι αποστάσεις των υποψηφίων ήταν αυτές και από παλιά μεταξύ τους μεγάλες, τώρα θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Εμείς προγραμματίζουμε οι υποψήφιοι στις αίθουσες να είναι περίπου 10 τον αριθμό, όχι παραπάνω από 10, σε μία αίθουσα και 50 και 60 και 80 τετραγωνικά θα εξετάζονται 10 υποψήφοι. Άρα θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, και εκείνο το οποίο εγώ έχω να ευχηθώ στους υποψηφίους είναι να προετοιμαστούν όσο δυνατόν καλύτερα. Βεβαίως το άγχος δεν μπορεί να δεν υπάρχει, θα υπάρχει, αλλά είναι δημιουργικό και στο ελάχιστο βαθμό. Λοιπόν, κύριε Αποστολακούδη, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε και σήμερα. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Στους φοιτητές της Σχολής Νοσηλευτικής στο Δήμο Δημοτίχου, εκεί όπου τα προβλήματα παραμένουν, δεν έχουν λυθεί τα βασικότερα από αυτά. Και όχι μόνο, αλλά έρχεται και η τελευταία εξέλιξη από το Υπουργείο Παιδείας, που λέει ότι η επόμενη χρονιά θα βρει τους φοιτητές μειωμένους. Θα είναι λιγότεροι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές. Τώρα, οι φοιτητές της Σχολής Νοσηλευτικής εξέδωσαν μία ανακοίνωση λέγοντας πως το ουσιαστικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη καθηγητών ΔΕΠ. Είναι αυτό που δεν επιτρέπει την πλήρη λειτουργία της σχολής και την διδασκαλία όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ η έλλειψη πανεπιστημιακών υποδομών, εργαστηρίων και πανεπιστημιακού νοσοκομείου για την κρατική αλλά και την πρακτική άσκηση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν δευτερεύοντα προβλήματα. Η αναβάθμιση της σχολής, αναφέρουν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΣΑΕΗ από ΤΕΗ, όχι μόνο δεν έλυσε θέματα που υπήρχαν, αλλά πρόσθεσε και επιπλέον αποδυναμώθηκε από διδακτικό προσωπικό, αφού οι διδάσκοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό. Η πρόσληψή τους μόνο όσο ρομίστη και όχι σε μόνιμη θέση ελαχιστοποιεί τη διάθεση καθηγητών να διδάξουν στο δημότυχο. Αυτή τη στιγμή, από τους 450 εγγεγραμμένους φοιτητές σε όλα τα έτη σπουδών, ενεργοί είναι περίπου 250.
Το παράρτημα νοσηλευτικής δημοτήχου που πλέον υπάγεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ειδικά την τελευταία ακαδημαϊκή χρονιά, επιβεβαίωσε περίτρανα τις φήμες που κυκλοφορούσαν περί μη βιωσιμότητας του τμήματος, υπολειτουργικότητας και πρόχειρης λειτουργίας. Το τμήμα αυτό είναι το πιο καινούργιο τμήμα νοσηλευτικής, καθώς μετράει μόνο 13 χρόνια λειτουργίας και είναι το χειρότερο με διαφορά. Ποτέ δεν υπήρξαν για το τμήμα μέλη ΔΕΠ μόνιμοι καθηγητές. Ήταν και είναι όλοι ορομίστοι, γεγονός που μετά την πανελλαδική πανεπιστημιοποίηση βγήκε στην επιφάνεια. Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε το Δεκέμβριο με 14 εκκρεμότητες μαθημάτων, ενώ το ακαδημαϊκό ημερολόγιο όριζε έναρξη μαθημάτων στις 31 του 2019. Οι εκκρεμότητες συνεχίζουν και στο επόμενο εξάμηνο, δεν βρίσκεται λύση μέχρι τώρα, χάνεται μια εξεταστική, φοιτητές μετρούν την απώλεια των φοιτητικών δικαιωμάτων τους ένα προς ένα. Αναμένοντας μέχρι σήμερα τη λύση που φαντάζει όλο και πιο ουτοπία στην πορεία του χρόνου, την ίδια στιγμή που για όλα τα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας τα δικά μας αιτήματα και περισσότερα είναι απλά τα αυτονόητα. Πρόκειται επίσης για τη μοναδική σχολή νοσηλευτικής στην Ελλάδα που δεν υποστηρίζεται από πανεπιστημιακό νοσοκομείο, δηλαδή νοσοκομείο που να διαθέτει όλες τις κλινικές για να μπορούν οι φοιτητές να εκπαιδευτούν βάσει του προγράμματος σπουδών. Μέχρι σήμερα οι φοιτητές αναγκάστηκαν να αρκεστούν σε λύσεις του ποδαριού που προτάθηκαν και να γίνουν έρμεα συμφερόντων. Πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό ζήτημα που απαιτεί άμεση λύση. Δεν αλλάζουμε θεματολογία, κυρίες και κύριοι. Άλλωστε και τις προηγούμενες ημέρες, βασικά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ασχολούμαστε εκτενώς και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στην σχολή νοσηλευτική στο Δημότυχο μετά και την αναβάθμιση του ΤΕΙΣΑ ΕΗ. Βεβαίως προβλήματα υπήρχαν και πριν, αλλά τώρα έχουν μεγιστοποιηθεί, έχουν αυξηθεί. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας περιγράψει την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι και σήμερα που μιλούμε, βρίσκεται η κυρία Αναστασία Εμμανουηλίδου. Είναι η εκπρόσωπος των φοιτητών στην Σχολή Νοσηλευτικής του Δημοτήχου και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την ίδια να ακούσουμε πώς οι φοιτητές μέχρι και σήμερα καταφέρνουν να κάνουν τα μαθήματά τους και μάλιστα εν μέσω κορονοϊού, αλλά και τι ευελπιστούν από εδώ και έπειτα για την σχολή. Κυρία Εμμανουηλίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη αυτή τη συνέντευξη. Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσουμε τώρα, θα μου πείτε, έτσι. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο πρόβλημα επί του παρόντος, που είναι η έλλειψη των καθηγητών και ως αποτέλεσμα έχει την μη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων, είτε μέσω των μέτρων και του κορονοϊού, αλλά είτε και πριν από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η σχολή μας μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει μέλη ΔΕΠ από την έναρξη της λειτουργίας της, που ήταν πριν 13 χρόνια, μέχρι και σήμερα δεν είχε ποτέ μέλη ΔΕΠ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η αλήθεια είναι ότι από όσο γνωρίζουμε το Υπουργείο δεν δίνει πλέον σε κανένα τμήμα πανεπιστημιακό μέλη ΔΕΠ. Κυρία Εμμανουηλίδου, πριν μας πείτε οτιδήποτε άλλο, να κάνω μια ερώτηση διευκρινιστική. Ναι. Καταρχήν, εσείς σε ποιο έτος είστε? Τρίτο. Στο τρίτο έτος. Λοιπόν, ναι. Άρα ξέρετε και την προηγούμενη κατάσταση, ζείτε και την τωρινή, ναι, μετά την αναβάθμιση ενώ και συγχώνευση και όλα τα υπόλοιπα που συζητούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τα πράγματα στη σχολή κύλαγαν καλύτερα, ας το πούμε, όταν ήταν ΤΕΙ ή τώρα που έγινα ΕΙ? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα ήταν τα ίδια και πριν την πανεπιστημιοποίηση και μετά. Ωστόσο, πριν την πανεπιστημιοποίηση δεν ήταν φανερά. Μετά την πανεπιστημιοποίηση βγήκαν στην επιφάνεια. Τι εννοώ? Ότι μέλη ΔΕΠ δεν υπήρχαν ποτέ σε αυτή τη σχολή. Ωστόσο, όταν ήταν τεχνολογική σχολή, δεν ήταν απαραίτητες τόσο υψηλές προϋποθέσεις σε το φορά τους καθηγητές. Οπότε, φανταζόμαστε ότι βρήκαν και πιο εύκολα. Ενώ μετά την πανεπιστημιοποίηση, οι καθηγητές καταρχάς ορίζονται βάσει του Προεδρικού Διαδράγματος 407 και σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία των θεωριών οφείλουν να είναι διδάκτορες, καθηγητές με διδακτορικό. Ναι, ναι. Και αυτή είναι και μια δυσκολία παραπάνω, έτσι. Είναι μια δυσκολία παραπάνω. Οι νοσηλευτές διδάκτορες, ειδικά για ορομίστες θέσεις, είναι δυσέβρετοι. Ενδεχομένως, αν είχαμε μέλη ΔΕΠ, να ήταν καλύτερη η κατάσταση. Ωστόσο, αυτά τα προβλήματα επαναλαμβάνω ότι υπήρχαν και από παλιά. Απλά τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται εφανή. Τώρα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Αυτή τη στιγμή βιώνουν στη σχολή νοσηλευτικής, πόσοι φοιτητές φοιτούν κανονικά, παρακολουθούν τα μαθήματα? Ενεργοί φοιτητές εννοείται. Ενεργοί, ναι. Κοιτάξτε, γύρω στους 200-250 εγγεγραμμένοι
Παίρνουν 4.450, αλλά είναι μόνο εγγεγραμμένοι. Ενεργοί φοιτητές είναι. Άρα οι ενεργοί φοιτητές είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτή την ώρα, κύριε Μανούλη. Δεν είναι και λίγοι 200-250 φοιτητές. Αναλόγως από ποια οπτική θα το δείτε. Αν το δείτε σε σύγκριση με άλλα τμήματα στην Ελλάδα, είμαστε ελάχιστοι και. Όχι, μιλούμε για τα δεδομένα του Δημοτήχου. Γι' αυτό το λέω. Είναι ένας μεγάλος αριθμός αυτός. Δεν είναι μικρός. Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό το λέω. Άρα λοιπόν χρειάζεστε ένα ακόμη παραπάνω υποστήριξη και στήριξη. Γι' αυτό το λέω. Γιατί αν μου λέγατε ότι αυτή την ώρα φοιτούν 70, 80 ή 40, όχι ότι πάλι δεν θα χρειαζόσασταν στήριξη, αλίμονο εννοείται. Αλλά όσα είναι τα περισσότερα παιδιά, υπάρχουν και περισσότερες δυσκολίες και περισσότερες ανάγκες που πρέπει να επιληθούν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, όταν εσείς ακούσατε για πρώτη φορά ότι θα γίνει αναβάθμιση της σχολής και από ΤΕΗ θα μετατραπεί σε ΑΕΗ, πώς την είχατε υποδεχτεί τότε αυτή την είδηση? Σας γυρνάω λίγους μήνες πριν. Έχει ενδιαφέρον όμως να σας ακούσουμε. Όχι μόνο λίγους μήνες, εγώ θα σας πω και κανένα χρόνο πιο πριν ότι με μας γυρνάτε. Και ίσα-ίσα εμείς θέλαμε να γίνει αναβάθμιση. Είχαμε παραθέσει και σαν Σύλλογος Φοιτητών τότε ένα ψήφισμα το οποίο δεν ελήφθη υπόψη από κανέναν εν τέλει. Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτή η αναβάθμιση έφτασε με όλα αυτά τα προβλήματα, όχι ότι τα προβλήματα ευθύνονται στην αναβάθμιση. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση. Όχι, όχι. Απλά προσθέθηκαν και άλλα προβλήματα με την αναβάθμιση. Προβλήματα υπήρχαν από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η συγκεκριμένη σχολή, κύριε Μανούλη. Και το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές γιατί και πώς. Γιατί άλλοι δεν την ήθελαν, άλλοι δεν την στήριξαν. Γιατί προβλήματα υπήρχαν πάντως. Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα, πείτε μου. Αυτό που επίσης έχει σημασία σήμερα που μιλούμε 25 Μαΐου. Εν μέσω πανδημίας τα μαθήματα πώς γίνονται με τηλεδέα σκέψης? Δηλαδή με... Ναι. Εξ αποστάσεως και θα συνεχίσουν εξ αποστάσεως. Ωστόσο αυτό εγώ θα σας έλεγα ότι βόλεψε κιόλας με την έννοια ότι μπόρεσαν για το εαρινό εξάμεινο να καλυφθούν λίγα περισσότερα μαθήματα από ό,τι στο προηγούμενο. Πάλι συνεχίζουν να υπάρχουν εκκρεμότητες, δηλαδή μαθήματα που δεν διδάσκονται. Ωραία. Και μαθήματα που κατά συνέπεια δεν θα μπορούν και να εξεταστούν. Ωστόσο, οι τηλεδιασκέψεις βοήθησαν στο γεγονός να καλυφθούν λίγες παραπάνω θέσεις καθηγητών. Αυτό βέβαια είναι μια λύση προσωρινή για όλη την Ελλάδα πρώτα απ' όλα και επίτα και για εμάς είναι μια λύση προσωρινή. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Αν δεν στηριχτεί η σχολή όπως πρέπει και δεν πάρθουν οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, θεωρείτε ότι πάει για κλείσιμο? Θέλω να πω, έχουμε και την πρόσφατη εξέλιξη από το Υπουργείο Παιδείας και την κυρία Νίκη Κεραμέως που ουσιαστικά μιλά για μείωση των εισαχταίων φοιτητών, των νέων φοιτητών τέλος πάντων. Που ουσιαστικά μας εξηγούσε και ο κύριος Βαφιάδης τις προηγούμενες μέρες, αλλά και η κυρία Γκαρά, η βουλευτής, ότι ίσως να μειωθούν και να φτάσει ο νέος αριθμός στους 50 φοιτητές. Φοβάστε λοιπόν ότι η σχολή για κάποιον λόγο μπορεί να οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση του λουκέτου? Κοιτάξτε, η μείωση των εισακτέων, σας το εξηγώ τώρα από την πλευρά των φοιτητών, δεν θα έχει καμία διαφορά στους ενεργούς φοιτητές κτλ. Διότι τις άλλες χρονιές οι αριθμοί των εισακτέων ήταν γύρω στους 200-250 εκεί. Ωστόσο, στο κάθε εξάμηνο, πάντα οι περισσότεροι είτε δεν εγγράφονταν καν, είτε απλά εγγράφονταν, είτε έφυγαν με την εγγραφή. Οπότε έμεναν γύρω στους 70 με 80 φοιτητές, 60 καμιά φορά, στο κάθε εξάμηνο. Οπότε τώρα απλά μειώνονται οι εισακτές και στην ουσία μειώνονται αυτοί που θα μετεγγραφούν ή απλά θα εγγραφούν. Έχω να σας πω εγώ, διότι το τμήμα, σαν τμήμα, δεν μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Μάλιστα. Πρακτικά δηλαδή, και να παραμείνουν οι φοιτητές. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι βολεύει κιόλας από αυτή την άποψη. Τώρα το Υπουργείο δεν ξέρουμε με τι βλέψεις κάνει τη μείωση των εισακτών, αλλά πόσο ξέρω εγώ έχει μειώσει τις εισακτές όχι μόνο στο δικό μας τμήμα, αλλά και σε άλλα τμήματα του Εύρου. Ναι, αλλά όμως εσείς μας εξηγείτε το πρακτικό κομμάτι και είναι απολύτως κατανοητό. Όταν όμως δεν υπάρχει τροφοδότηση με νέο αίμα, με νέους ανθρώπους, με νέους φοιτητές και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο φθήνει αυτός ο αριθμός, προφανώς οδηγούμαστε σε μια αρνητική εξέλιξη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι ενδεχομένως δηλαδή το κάνουν για να ορίσουν τη λήξη του τμήματος. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοώ, διότι είναι αλήθεια, κυρία Μανουλίδη, τα έχετε ακούσει και εσείς τα σενάρια. Έχετε δει και εσείς ποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται και ποιοι δεν ενδιαφέρονται για την σχολή να την κρατήσουν ανοιχτή. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Εμείς αυτές τις ημέρες έχουμε δεχτεί αρκετά τηλεφωνήματα γονέων που ανησυχούν, που προβληματίζονται, που θέτουν πολύ βασικά ερωτήματα. Φαντάζομαι τα ζείτε και εσείς αυτά τα ερωτήματα με την έννοια ότι πέρα από την ψυχολογική φθορά που υπάρχει και είναι απόλυτα κατανοητή.
κατανοητή. Υπάρχουν και τα θέματα τα οικονομικά, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί ο κάθε γονιός πολύ εύκολα να συντηρεί το παιδί του για 2 μήνες παρακολουθεί ή 3, ενώ αναγκάζεται να δίνει πολλά περισσότερα χρήματα από ότι θα έπρεπε. Αυτό ακριβώς εγώ ήθελα να πω. Ότι υπάρχει ένα τεράστιο ακαδημαϊκό ζήτημα εδώ πέρα και όλα αυτά που μου λέτε είναι οι παράπλευρες απώλειες. Το ζήτημα, ξεκαθαρίζω, ότι είναι ακαδημαϊκό και πρέπει να δοθεί λύση στο ακαδημαϊκό. Εμείς, σαν φοιτητές, θέλουμε να δοθεί η λύση αύριο. Να μπορέσουμε αύριο να έχουμε τους καθηγητές, να κάνουμε τα μαθήματα και μάλιστα και σε ένα σωστό πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και όταν λέω πανεπιστημιακό, δεν αναφέρομαι στον τίτλο, αναφέρομαι στο να μπορούν να γίνονται τα μαθήματα βάσει του προγράμματος σπουδών. Σε όλα τα μαθήματα. Και εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε λύση αύριο. Τώρα, αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρει το Υπουργείο, θα την πάρει το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Παίζεται ένα μπαλάκι ευθυνών εδώ πέρα. Αν αυτή η λύση μπορεί να πάρθει αύριο, είτε στο Δημότυχο, είτε στην Αθήνα, είτε στην Κρήτη, είτε στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι, δεν είναι δική μας απόφαση. Εμείς θέλουμε να πάρθει αυτή η λύση αύριο. Κυρία Μανουηλιδού, τώρα που έχουν προκύψει προβλήματα. Δεν ξέρω πώς γίνεται η επικοινωνία πια, αλλά εσείς έχετε κάνει κάποια προσπάθεια. Τώρα θα μου πείτε, μα εμείς οι φοιτητές θα την κάνουμε την προσπάθεια. Άλλοι πρέπει να την κάνουν την προσπάθεια, γιατί αυτή είναι υπεύθυνη. Αλλά ας το πούμε και αυτό στην κουβέντα μας, γιατί έχουν ακουστεί πολλά αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς, σαν φοιτητές, είμαστε αυτοί που βιώνουμε το πρόβλημα. Μα γι' αυτό το λέω. Και θα έπρεπε να υπάρχει άλλη μέρημνα και άλλη, αν θέλετε, φροντίδα προς το δικό σας το πλευρό, προς τη δική σας τη μεριά. Αλλά εσείς, ας πούμε, με την πρόεδρο του τμήματος. Με τον πρόεδρο του τμήματος έχετε κάνει κάποια επικοινωνία αυτό το χρονικό. Υπάρχει κάποιος τέλος πάντων που μπορεί να σας καθοδηγήσει και να σας πει ότι το τμήμα έχει αυτά τα ζητήματα, έχει αυτά τα προβλήματα και θα κάνουμε αυτό για να τα λύσουμε. Πέρα από τους καθηγητές. Τα προβλήματα εμείς τα καταδεικνύουμε μέχρι τώρα. Δεν τα καταδεικνύει κανένας άλλος εμάς. Εμείς καταδεικνύουμε τα προβλήματα και ζητάμε τη λύση τους. Με την πρόεδρο του τμήματος έχουμε συνεχώς επικοινωνία. Ωστόσο, η πρόεδρο του τμήματος είναι απλά πρόεδρο του τμήματος. Δεν παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Αυτή προσπαθεί να μας βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί. Ωστόσο, και αυτή σε πάρα πολλά χρόνια μέχρι τώρα έχει βρει τοίχο, όπως βρίσκουμε και εμείς όλο αυτό το διάστημα. Και αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται το τμήμα μας ήταν μέχρι τώρα και συνεχίζει να είναι το μαύρο πρόβατο. Δηλαδή, παίζεται μπαλάκι από τα ιδρύματα, αφού ήμασταν τρία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έγινε πανεπιστημιακή, μπήκαμε στο ΔΠΑΕΠ με το ζόρι, θα σας έλεγα εγώ. Και τώρα υπάρχει και κυριαρχία και αυτή η φήμη για το Δημοκρίτη. Με το ζόρι, αλήθεια είπατε, κύριε Μανουηλίδου. Στο ΔΠΑΕΠ με το ζόρι μπήκατε. Ούτε το Δημοκρίτη σας ήθελε, ούτε το Διεθνές Πανεπιστήμιο σας ήθελε, ούτε το ΤΕΗ Καβάλα σας ήθελε. Λοιπόν, το γεγονός ότι ένα ίδρυμα όπως το Δημοκρίτιο ή όπως το ΔΠΑΕ δεν θέλω να λάβω μια σχολή όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι από μόνο του μία ένδειξη της κατάστασης της σχολής που κάποιοι μέχρι τώρα αγνοούν. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, γιατί σίγουρα θα μπορούσαμε να λέμε πολλά. Τι είναι αυτό που ζητάτε από τους ευθύνοντες, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει, αν είναι δυνατόν χτες να είχε γίνει, ούτε καν σήμερα ή αύριο. Τι θα τους λέγατε, κυρία Μανουλή? Εντάξει, έχετε βγάλει πολλές φορές ανακοινώσεις. Ξέρω ότι το Σαββατοκύριακο έκανε και μία συνάντηση ο Δήμαρχος, τον οποίο τον έχουμε σε λίγο, ο κύριος Χατζηγιάννογλου, να δούμε πάλι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και έπειτα. Εσείς τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, εμείς σαν φοιτητές αυτό που θέλουμε και είναι το αυτονόητο, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε όλα τα μαθήματα βάσει του προγράμματος σπουδών. Από τις θεωρίες που χρειαζόμαστε μέλη ΔΕΠ, για να μπορούν να καλύπτονται οι θέσεις και έπειτα από τα πρακτικά μαθήματα που πρέπει να γίνονται βάσει του προγράμματος σπουδών στις σωστές υποδομές νοσοκομιακές. Ωστόσο, μέχρι τώρα βρίσκουμε τείχο, διότι δεν υπάρχει μέλη ΔΕΠ στο τμήμα μας, ούτε ΔΥΠ, ΕΤΕΠ κτλ. Και το νοσοκομείο του Δημοτήχου δεν είναι πανεπιστημιακό και ξαναλέω, μη στέκεται στον τίτλο, ενώ ότι κάποια μαθήματα. Αντιλαμβάνομαι πώς το λέτε, λόγω των κλινικών δεν μπορούν να γίνουν βάσει προγράμματος σπουδών. Μάλιστα. Και αυτή η κατάσταση είναι πρωτοφανής, επειδή έχουμε κάνει και έρευνα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες σχολές νοσηλευτικής στην Ελλάδα, είναι πρωτοφανής και μοναδική για το συγκεκριμένο τμήμα. Δεν υπάρχει ανάλογη κατάσταση σε κανένα άλλο τμήμα. Αυτό που λέτε είναι μεγάλη αλήθεια. Εγώ θα πω απλά τελειώνοντας, γιατί θέλω να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αν υπάρχει κάποιο αισιόδοξο από αυτή την υπόθεση μήνυμα, είναι ότι αδικεί όλη αυτή η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και εσάς, τα ίδια τα παιδιά, τους ίδιους τους φοιτητές και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές μέσα, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον αγώνα, αλλά και όλοι όσοι εργάζονται καθημερινά και προσφέρουν έργο μέσα από την σχολή νοσηλευτικής, γιατί το έχω ξαναπεί, από τη συγκεκριμένη σχολή έχουν βγει λαμπροί επιστήμονες, λαμπρά μυαλά.
αδικήστε με όλη αυτή την εικόνα, κυρία Εμμανουλίδου, και είναι κρίμα γιατί κάνετε καλή και σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμότατα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ελάτε τώρα να υποδεχτούμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Δημοτήχου, τον κύριο Ρομίλο Χατζηγιάννογλου. Πριν από λίγο τα λέγαμε με την κυρία Αναστασία Εμμανουηλίδου, την εκπρόσωπο των φοιτητών στην νοσηλευτική του Δημοτήχου. Όλοι καταλάβαμε πως τα παιδιά, οι φοιτητές, ζουν δύσκολες στιγμές και ζητούν λύσεις, αν γίνεται όχι σήμερα ή χτες, σήμερα ή αύριο, αλλά από χτες θα έπρεπε να είχαν δοθεί αυτές οι λύσεις. Για να δούμε τώρα όμως τι έγινε και στη συνάντηση που προκάλεσε με δική του πρωτοβουλία ο Δήμαρχος, με φορείς, προκειμένου να συντονιστούν και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και έπειτα, γιατί εκτός από το γεγονός ότι τα προβλήματα παραμένουν, έχουμε και την τελευταία εξέλιξη από το Υπουργείο Παιδείας που μιλά για μείωση των εισακταίων. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μπασκάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που σήμερα είσαστε κοντά μας. Αρχικά θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τη συνάντηση την οποία είχατε πριν από λίγες ημέρες το Σαββατοκύριακο με φορείς του Δήμου Δημοτήχου. Γιατί κύριε Δήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η επιτροπή που ήταν να συσταθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να κατευθυνθεί ανάλογα προκειμένου να δούμε τελικά τι μπορούμε να κάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω ανενεργή έμεινε. Μας τα έλεγε και ο κύριος Βαφιάδης. Όσον αφορά αυτό, η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα, ενώ συστάθηκε η Επιτροπή, όπου συστάθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου και όλοι συμφωνήσαμε να είναι οι 5 αρχηγοί των παρατάξεων και ο κύριος Βαφιάδης, σαν καθηγητής της σχολής, είχε κάνει σύσκεψη με τους βουλευτές και τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη, γιατί υπήρχε μεγάλο θέμα με τους καθηγητές του ΑΕΗ, όπου υπήρχε μια έλλειψη στους νοσηλευτές. Και πάλι υπήρχε η έντονη φημολογία ότι η σχολή δεν πάει καλά και ότι θα κλείσει. Έκανε τις ενέργειες που έπρεπε η τότε Επιτροπή, ξεπεράστηκαν κάποια προβλήματα, συμπληρώθηκαν καθηγητές, δεν ήταν λειτουργική κατά 100% όσον αφορά το προσωπικό η σχολή. Παρ' όλα αυτά, προκηρύξεις βγήκαν και είχαμε και τη διαβεβαίωση του Υπουργού, του Υφυπουργού, του κ. Διγαλάκη, ότι η σχολή θα συνεχίσει και γι' αυτό σήμερα που μιλάμε είναι και στο μηχανογραφικό για την επόμενη χρονιά. Αυτό το οποίο όμως δεν περιμέναμε και ήταν εκτός όλων των που είχαμε συζητήσει είναι ότι οι φοιτητές θα μειωθούν σε αριθμό στο μισό. Αυτό ήταν κάτι που ούτε μας το είχαν προειδοποιήσει, ούτε και μας είχαν εξηγήσει για ποιο λόγο θα γίνει. Από την ώρα που έγινε αυτή η αλλαγή του αριθμού των φοιτητών, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να βρούμε τι συμβαίνει. Έχουμε κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες. Παρ' όλα αυτά, αυτό όμως δεν θα μας αφήσει εμάς να εφησυχαστούμε. Συστήνουμε μια επιτροπή πάλι με τους θεσμικούς φορείς και τις αρχές του τόπου και πλέον θα ζητήσουμε όχι απλώς πληροφορίες και υποσχέσεις, θα ζητήσουμε πλέον εγγράφως ή δημοσίως να τοποθετηθεί η κυβέρνηση και το Διεθνές Πανεπιστήμιο κατά κάποιον τρόπο ως τώρα, ότι η σχολή από εδώ και πέρα και θα λειτουργεί και θα γίνει έδρα και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και κτηριακά και οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι, κύριε Δήμαρχε, ότι πέσαμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Θέλω να πω ότι εν μέσω κορονοϊού τα πάντα πάγωσαν και πολύ σωστά, διότι έπρεπε πρώτα να προασπιστούμε και να θωρακίσουμε την δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή. Τώρα όμως που μπαίνουμε σε μια άλλη πραγματικότητα και με άλλα δεδομένα, γιατί και αυτό είναι μια αλήθεια, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτή τη σχολή. Γιατί πριν από λίγο εμείς φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά την κυρία Εμμανουλίδου, την εκπρόσωπο των φοιτητών, η οποία προσπαθούσε να μας περιγράψει ποια είναι η κατάσταση που ζουν αυτή την ώρα οι φοιτητές, τι φοβούνται ότι θα γίνει στο μέλλον, αλλά και τι θα έπρεπε να έχει γίνει μέχρι στιγμής για να μην μιλούμε πάλι υπό αυτές τις δυσάρεστες συνθήκες. Θέλω να πω ότι πέρα από αυτή τη νέα εξέλιξη από το Υπουργείο Παιδείας, τα προβλήματα στη σχολή δεν έχουν λυθεί. Τα παιδιά με πολλά εμπόδια κάνουν τα μαθήματά τους, κύριε Δήμαρχε. Πέρα τον κορονοϊό, αφορά... έτσι που ξαναλέω, ναι, είναι μια υπαρκτή κατάσταση ο κορονοϊός. Ναι. Όσον αφορά με τα παιδιά από τους φοιτητές, από την πλευρά των φοιτητών, έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές. Εννοείται ότι έχουν δίκιο, διότι είναι αυτά τα οποία στο τέλος πλήττονται από αυτή την κατάσταση. Ωραία. Ως εδώ συμφωνούμε και είμαστε όλοι μαζί. Το πρόβλημα ξεκινάει από την ώρα που εμείς προσπαθούμε να οργανώσουμε και να λειτουργήσουμε σωστά αυτή τη σχολή, ενώ τα παιδιά δείχνουν ότι θέλουν να κλείσει η σχολή και να μεταφερθούν σε άλλη πόλη. Εκεί είναι που έρχεται εν μέρη η διαφωνία μας και λέμε ότι αν μαζί προσπαθήσουμε για κάτι κοινό,
Αν προσπαθήσουμε για να, αυτή η σχολή να έχει κτίρια, να έχει έδρα, να έχει καθηγητές μόνιμους, τότε είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και για τα παιδιά και για την πόλη και για όλους μας. Εντάξει, τα παιδιά, κύριε Δήμαρχε, και απολύτως δικαιολογημένα, έχουν απογοητευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Φωνάζουν και επί της ουσίας κανείς δεν τους ακούει, γιατί ξαναλέω, τα προβλήματα παραμένουν. Και δεν σας κρύβω ότι αυτές τις ημέρες έχουμε δεχτεί αρκετά τηλεφωνήματα γονέων που ανησυχούν, προβληματίζονται. Κάποιοι είναι και αγανακτισμένοι, ξέρετε, εκφράζουν και μια πικρία για τη διαχείριση της υπόθεσης. Και μάλιστα υπήρξε και ένας πατέρας και μια μάνα που μου έλεγαν ότι δεν είναι μόνο το ψυχολογικό, είναι και το οικονομικό κομμάτι που πρέπει να κοιτάξουμε σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορεί κάθε οικογένεια να συντηρεί το παιδί του χωρίς να έχει τουλάχιστον τα αυτονόητα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, κύριε Δήμαρχε? Ναι, προσέξτε βέβαια. Να θυμηθούμε ότι μέχρι πρόπερση, η σχολή λειτουργούσε κανονικά με όλους τους καθηγητές που ήταν ΤΕΙ. Για κάποιο λόγο που η προηγούμενη κυβέρνηση γνωρίζει και ακόμα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, μας έκανε ΑΕΗ και μας μετέφερε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Έκανε κάποιες αλλαγές στην παιδεία. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο κυματισμός των εξελίξεων έφερε τη νοσηλευτική δημοτήχου σε μια δύσκολη θέση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή φέτος έγιναν όλα αυτά, όμως θα κλείσουμε τη σχολή. Αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί η σχολή λειτουργούσε κανονικά, ξαναλέω, πιο μπροστά, άσχετα αν λέμε για αμφιθέατρο ή για κτίριο παλιό ή για οτιδήποτε. Όλοι μπορούσαν να σπουδάσουν με όλους τους καθηγητές. Αυτό τώρα. Η κατάσταση που έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση και μας έφερε προτετελεσμένων γεγονότων, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Προς ποια κατεύθυνση? Προς την κατεύθυνση το να λυθούν τα προβλήματα. Όχι να κλείσει η σχολή. Όχι. Εδώ φαντάζομαι ότι κανείς δεν θέλει. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες φωνές μεμονωμένες, το έχουμε πει ξανά και το προηγούμενο διάστημα, που προτείνουν άλλες λύσεις, μεταφορά, συγχώνευσης και όλα αυτά, τέλος πάντων, για την νοσηλευτική, να φύγει το δημότυχο, να έρθει η Αλεξανδρούπολη. Αλλά υποθέτω ότι οι περισσότεροι, κύριε Δήμαρχε, γι' αυτό και παλεύετε και αγωνίζεστε, είναι να παραμείνει ακριβώς ανοιχτή και μάλιστα να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί και να δίνει ό,τι πρέπει να δίνει στα παιδιά αυτή η σχολή. Ναι. Και γι' αυτό θα γίνει αυτή η σύσκεψη της Επιτροπής. Γι' αυτό πλέον θα έχουμε τις ανάλογες επισκέψεις, ή θα πάμε εμείς στην Αθήνα ή θα έρθουν επάνω κάποιο κλιμάκιο. Και αυτό το πράγμα, αυτό η κατάσταση νοσηλευτικής θα πρέπει φέτος να τελειώνει μέχρι να ανοίξει η χρονιά. Κύριε Δημαρχέ, υπήρξαν και κάποιες μορφές προς το πρόσωπό σας, γι' αυτό θελήσαμε να σας έχουμε σήμερα κοντά μας, ότι εσείς το αφήσατε το θέμα, λένε κάποιοι, ότι ατόνισε αυτό το ζήτημα, ότι δεν το έχετε βάλει ως προτεραιότητά σας, που θα έπρεπε, γιατί κακά τα ψέματα το Δημότυχο δεν έχει και πολλά πράγματα για τα οποία μπορεί να παλέψει υπό αυτές τις συνθήκες και να δώσει πνοή και να αναζωογονηθεί η περιοχή. Εσείς τι απαντάτε σε αυτές τις φωνές, ότι δηλαδή δεν μεριμνάτε όπως θα έπρεπε? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία συνέβη στο φθινόπωρο, έγινε, η Επιτροπή συστάθηκε, οι αποφάσεις πάρθηκαν, η σχολή λειτουργήσε, οι προκηρύξεις βγήκαν. Ακόμα και τώρα τον Απρίλιο έβγαιναν πάλι προκηρύξεις για κάποιες συμπληρωματικές θέσεις. Εδώ ήρθε βέβαια, θυμόμαστε κιόλας ότι μιλούσαμε για τηλεμαθήματα ή τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στους καθηγητές και στους φοιτητές και κάποιοι το ειρωνευόντουσαν αυτό. Μιλούσαμε για διάφορους τρόπους που μπορούσαμε να φέρουμε κάποιους νοσηλευτές και αυτό το ειρωνευόντουσαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, η εξέλιξη των μισών εισακτέων για την επόμενη χρονιά έγινε πριν μια εβδομάδα. Ναι, ναι. Αν αυτό γινόταν το Φεβρουάριο και δεν έκανα κάτι εγώ τουλάχιστον σαν δήμαρχος, καταλαβαίνω να διαμαρτυρηθούν. Αλλά μιλάμε ότι βγήκε αυτό με τους εισακτέους, προσπαθώντας εγώ να επικοινωνήσω και να μάθω από πού προέκυψε αυτό, με ποιανού πρωτοβουλία έγινε αυτό. Με κατηγορούν ότι εγώ γιατί την άλλη μέρα δεν έκανα κάποια επιτροπή. Και να κάνω επιτροπή και να πω τι. Πρέπει πρώτα να ενημερωθώ. Πρώτα να συναντήσω τον Υπουργό. Πρώτα να μιλήσω με το Διεθνές Πανεπιστήμιο και την υπεύθυνη την κυρία Μινασίδου. Και όταν θα κάνουμε επιτροπή να έχω 5 πράγματα να πω, ώστε να αποφασίσουμε προς ποια κατεύθυνση και με ποιον θα συνομιλήσουμε για τα περαιτέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μέσα σε μια εβδομάδα εγώ έπρεπε να κάνω μια επιτροπή για την οποία θα έλεγα δεν γνωρίζω τι γίνεται, πάμε όλοι μαζί να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Είναι λίγο, εντάξει, το έκανα λίγο γρήγορα, λίγο πρόχειρα. Σε κάθε περίπτωση εμένα δεν με ενδιαφέρει γιατί πράγμα με κατηγορούν. Εμένα με ενδιαφέρει αύριο μεθαύριο από αυτή την επιτροπή να βγει μια απόφαση και να πάμε κάτω να διεκδικήσουμε τα περαιτέρω, δηλαδή την έδρα και τη σχολή.
Εντάξει, κανείς καταλαβαίνει, κύριε Δήμαρχε, και αυτό είναι το λογικό, ότι πραγματικά σας αφορά η νοσηλευτική, πραγματικά σας ενδιαφέρει να παραμείνει το τμήμα, η σχολή ανοιχτό, για πολλούς και διάφορους λόγους, μην τους εξηγούμε τώρα, και αυτοί αυτονόητοι είναι οι λόγοι. Και προφανώς, από όσο γνωρίζω και εγώ, κάνετε όλες εκείνες επαφές, τις πιέσεις που μπορείτε να κάνετε στο μέτρο του δυνατού ως δήμαρχος, γιατί δεν παίρνετε τις αποφάσεις για το ποιο τμήμα θα λειτουργήσει, ή αν θα γίνουν συγχωνεύσεις, ή αν θα κλείσει, ή αν θα γίνει κάτι άλλο, ή αν θα πάει στο Δημοκρίτιο και όλα αυτά που συζητούμε. Αλλά σίγουρα μια δημοτική αρχή μπορεί να παρέμβει μέχρι ενός βαθμού, έτσι, για να εκφράσει και την αγωνία του κόσμου που εκπροσωπεί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Γνωρίζω λοιπόν ότι κάνετε κάποιες τέτοιες επαφές και συναντήσεις. Από την άλλη, πρέπει να πω, για να είμαι δίκαιη στην κουβέντα μας, ότι εμείς φιλοξενήσαμε πριν από λίγες ημέρες τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, τον κύριο Δημοσχάκη, ο οποίος μας περιέγραφε, εντάχει μεν, γιατί δεν τον άφησα να ολοκληρώσει για να είμαι επίσης δίκαιη, ότι τα πράγματα θα πάνε καλά για την σχολή και ότι μάλιστα ο αριθμός των φοιτητών θα αυξηθεί. Θέλω να πω, κοιτάξτε, ότι υπάρχει και μια διγλωσία ανάμεσα στην κυβέρνηση που λίγο μας έχει μπερδέψει. Οπωσδήποτε. Τώρα φυσικά εγώ δεν χρειάζεται να εξηγήσω αυτά που λέει ο κύριος Βουλευτής. Όχι. Το μεταφέρω ως πληροφορία, ναι, ή το υπενθυμίζω ως πληροφορία, ότι ο κύριος, ναι, Δημοσχάκης λίγο διαφορετικά μας τα περιέγραφε τα θέματα με τη σχολή. Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε ίσως να έχει κάποια άλλη πληροφόρηση, ίσως να ξέρει ακριβώς και τι συμβαίνει μέσα στο Υπουργείο, να του λένε πράγματα τα οποία εμείς φυσικά για κάποιο λόγο ακόμα δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θέλει να μείνει σχολή εδώ και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν αγωνιά και δεν προσπαθεί να βρει τη λύση. Μάλιστα. Καλό είναι δηλαδή κάθε φορά όπου προκύπτει ένα νέο δεδομένο, όπως τώρα η μείωση των εισακτέων, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πηγαίνουμε προς το Υπουργείο και να ζητάμε τα ρέστα. Όχι να τα ζητάμε από το Δήμαρχο, γιατί το Υπουργείο αποφάσισε να μειώσει τους εισακτέους. Άμα μια συγκέντρωση γίνεται με γνώμονα και σκεπτικό να μαζευτούμε να πάμε στο Υπουργείο, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα βρούμε τη λύση και σίγουρα θα πιέσουμε, αν όλοι μαζί έχουμε κοινή γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, μένω στην κοινή γραμμή, στην κοινή συστράτευση και στον κοινό αγώνα για να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ρομίλο Χατζηγιάννουγλου. Τώρα στους αγρότες. Κοροϊδία χαρακτηρίζει τις αποζημιώσεις η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, οι οποίες αποζημιώσεις θα δοθούν τις επόμενες ημέρες. Σχετικά λοιπόν με τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δοθούν ως αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε στις καλλιέργειες Βαβακιού το Πράσινο Σκουλίκι και στα Σιτηρά η Ξηρασία του 18, η Ομοσπονδία λοιπόν Αγροτικών Συλλόγων εξέδωσε μία ανακοίνωση και εξηγεί γιατί χαρακτηρίζει τα χρήματα αυτά ως κοροϊδία. Καραμπινάτη κοροϊδία για τους βιοπαλαιστές αγρότες της περιοχής μας. Κοροϊδεύει τους αγρότες του Εύρου για άλλη μια φορά η κυβέρνηση. Με καθυστέρηση 2 χρόνων ανακοίνωσε αποζημιώσεις κυριολεκτικά ψίχουλα που θα πάρουν οι βιοπαλαιστές αγρότες του Εύρου για τις ζημιές που προκλήθηκαν στα Σιτηρά, από την Ανοβρία και στα Βαβάκια από το Πράσινο Σκουλίκι το 2018. Όπως για τους εγωπροβατοτρόφους που ανακοίνωσε 4 ευρώ ανά ζώο προβατίνα ή έγα όταν αυτοί πούλησαν κοψοχρονιά από 1,5 μέχρι 2,5 ευρώ το κιλό. Οι αποζημιώσεις που αποφάσισε η κυβέρνηση βρίσκονται πολύ μακριά από το να καλύψουν την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι μικρομεσαίοι αγρότες. Όταν η ζημιά στα Σιτηρά από την Ξηρασία έφτασε στο 55% και στο Βαβάκι από το Πράσινο Σκουλίκι στο 70%, τα 4,9 ευρώ στο στρέμμα που δίνει η κυβέρνηση στους σιτηροπαραγωγούς και 12,6 περίπου ευρώ στους βαοκοπαραγωγούς είναι κυριολεκτικά ψίχουλα. Με 2 μέτρα και 2 σταθμά η κυβέρνηση επιδοτεί με τεράστια ποσά τους μονοπωλιακούς ομίλους και με ψίχουλα τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ αρνούνται πεισματικά να ικανοποιήσουν το πάγιο αίτημα των αγροτών για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Καμία κυβέρνηση από το 2011 που ισχύει ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν έχει δώσει ούτε 1 ευρώ, ενώ είχαν την υποχρέωση να καλύπτουν τον ΕΛΓΑ με 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η κοροϊδία της κυβέρνησης δεν πρέπει να περάσει. Ελπίδα υπάρχει και βρίσκεται στην οργάνωσή μας και τον αγώνα. Επιμένουμε και διεκδικούμε ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές από όλες τις καταστροφές σε φυτική ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο και χωρίς καθυστερήσεις. Ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, ο κύριος Γιάννης Μαργαριτίδης, είναι μαζί μας. Είδαμε και την ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν πριν από λίγες ώρες, εκφράζοντας την αγανάκτηση και το παράπονό τους για τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ, θεωρώντας ότι είναι κοροϊδία το ποσό το οποίο και θα έρθει στον Εύρο μετά την πολύ μεγάλη ζημιά που είχαν υποστεί οι αγρότες το 2018 σε Βαμβάκι και Σιτηρά. Κύριε Μαργαριτίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Θεωρείτε λοιπόν εν ολίγης ότι η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία σας εμπέζουν? Θεωρούμε ότι είναι ψίχουλα αυτά τα χρήματα που δόθηκαν. Πρέπει να πούμε ότι είναι γύρω στα 12,5 ευρώ το στρέμμα και 5 ευρώ το στρέμμα είναι στα Σιτηρά. Τα 12,5 είναι για το Βαμβάκι. Τα χρήματα αυτά όντως είναι ψίχουλα, είναι κοροϊδία για μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 18, όπως είπατε και εσείς, έγινε μεγάλη ζημιά στο Βαμβάκι από το πράσινο σκουλίκι, αλλά και στα Σιτηρά από την ξηρασία. Στο Βαμβάκι δε η ζημιά ήταν από 50 έως 100% σε κάποιους παραγωγούς. Γι' αυτό θεωρούμε λοιπόν ότι τα χρήματα είναι κοροϊδία αυτά τα λίγα, είναι ψίχουλα, είναι ελεημοσύνη, δεδομένου ότι με το πρόσχημα του κορονοϊού η κυβέρνηση έχει μοιράσει εκατομμύρια σε μεγάλες επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, σε πολλούς εν πάση περιπτώσει, και στον πρωτογενή τομέα στην παραγωγή δίνει αυτά τα ψίχουλα. Κύριε Πρόεδρε, 5,8 εκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά για να είχε καλυφθεί το εισόδημά σας από τη μεγάλη απώλεια που υπέστη τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα έπρεπε να έρθουν περίπου γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι καταλαβαίνω. Γύρω στα 20 εκατομμύρια. Πόσο μας είπατε? Γύρω στα 20 εκατομμύρια. Γύρω στα 20 εκατομμύρια λέτε εσείς. Λοιπόν, ναι, τώρα ναι. Έρχονται περίπου 5,8. Ωστόσο όμως μετά από δύο χρόνια θα δείτε κάποια χρηματάκια. Έστω αυτά τα ψίχουλα όπως τα χαρακτηρίζετε. Αλλά θα δείτε κάποια χρήματα, γιατί τα προηγούμενα δύο χρόνια περάσατε από συμπληγάδες πέτρες, έτσι. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι κοροϊδία. Γιατί το 18 είχαμε το πράσινο σκουλίκι στο Βαμβάκι. Η τιμή βέβαια ήταν ψηλή, αλλά δεν πήραν παραγωγή τίποτα. Η χρονιά που πέρασε πέρσι είχαμε παραγωγή και καλή παραγωγή, η τιμή δυστυχώς ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Βλέπουμε δηλαδή ότι μας εμπέζουν, και παρεπιπτόντως πρέπει να πω ότι η καλλιέργεια του Βαμβακιού στο νομό μας είναι μια μεγάλη, είναι γύρω στα 300.000 με 350.000 στρέμματα. Είναι σε μεγάλη έκταση. Άρα επηρεάζει τον σύνολο σχεδόν των αγροτών σε όλο το νομό. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι έρχεται, πώς το λένε, συνδέεται αυτό που ζητάμε εδώ και χρόνια ως συνδικαλιστικοί φορείς. Να είναι ο ΕΛΓΑ κρατικός, ναι. Να χρηματοδοτείται από το κράτος αυτά που πρέπει να δίνει τα χρήματα και να αποζημιώνει 100% της ζημιάς από όλα τα φυσικά αίτια. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε, να παρακαλούμε να κάνουμε 20 επισκέψεις στο Υπουργείο εδώ και δύο χρόνια, να κάνουμε πόσες συσκέψεις ούτε και εγώ ξέρω, να στείλουμε έγγραφα για να μας δώσουν αυτά τα ψίχουλα. Αυτά τα ψίχουλα δεν καλύπτουν την απώλεια εισοδήματος που έχουμε πάθει εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια πάνω στο Βαμβάκι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου κάτι ακόμα. Αυτά τα λιγοστά χρήματα, ψίχουλα όπως τα χαρακτηρίζετε, θα δοθούν έστω με έναν δίκαιο τρόπο, θα κατανημηθούν με έναν δίκαιο τρόπο? Εγώ, επειδή με ρωτάτε, θα σας πω ότι αυτά τα χρήματα που θα δοθούν οριζόντια σε όλους τους παραγωγούς. Εμείς ως συνδικαλιστικά όργανα, στην πρώτη σύσκεψη που είχαμε κάνει στο Δήμο της Ορεστιάδος, παρουσία του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Δεύτερης Γεωργίας και αγροτών και άλλων παραγόντων και βουλευτών τότε του νομού, είχαμε ζητήσει να γίνει εξατομίκευση για κάθε παραγωγό ξεχωριστά για να είναι δίκαιες οι αποζημιώσεις. Γιατί σας είπα, η ζημιά είναι από 50 έως 100%. Κάποιοι παραγωγοί δεν πήραν καθόλου παραγωγή από τα χωράφια τους, από τα βαμβάκια τους.
και θα πάρουν τα 12,5 ευρώ για να καλύψουν τη ζημιά. Δεν είναι δίκαιο αυτό δηλαδή. Κατανοητό. Κύριε Μαργαρητήτη, πείτε μου και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε. Η κυβέρνηση πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ένα πακέτο 24 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηριχθεί η ελληνική οικονομία και να μπούμε σε μία άλλη τροχιά, εν μέσω βέβαια πάντα πανδημίας, γιατί τον κορονοϊό δεν τον έχουμε ξεπεράσει, είναι ακόμα εδώ μπροστά μας. Για τον πρωτογενή τομέα, εσείς ακούσατε κάτι? Όχι, δυστυχώς δεν ακούσαμε κάτι. Αυτά τα χρήματα μάλλον θα πάνε σε, άλλου, σε άλλους. Έτσι, παράδειγμα, ανακοινώθηκαν ότι θα δοθούν σε ξενοδοχεία, θα δοθούν σε ιδιωτικές κλινικές, θα δοθούν στις τράπεζες, θα δοθούν σε ξενοδοχικές μονάδες. Ενώ στην παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν ακούσαμε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαργαρητήδη, μένουμε σε αυτά που μόλις τώρα μας περιγράψατε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Στα του κορονοϊού τώρα, εκτός της εθνικής προσπάθειας για τη μελέτη του κορονοϊού, βρίσκεται το Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ένα θέμα το οποίο αναδεικνύει και το Κινάλ. Το Εργαστήριο Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, πρωτοπορώντας την προσπάθεια αντιμετώπισης πανδημίας του COVID-19, αξιοποιεί τον εξοπλισμό και τα υλικά μέσα που διαθέτει για την ανάλυση στελεχών του κορονοϊού στη χώρα μας. Στο Εργαστήριο Βιολογίας έχουν αναλυθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα γονιδιώματα του ιού από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, έχοντας ήδη φτάσει στα 40 πλήρη γονιδιώματα. Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο Δημοκρίτο τα τελευταία χρόνια μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων επιτρέπει την άμεση εφαρμογή πλειάδας μοριακών αναλύσεων σε ιούς, αλλά και την δυνατότητα καλλιέργειας στελεχών σε μονάδα βιοασφάλειας επίπεδου 3. Η ανάλυση των γονιδιωμάτων επιτρέπει τη σωστή χαρτογράφηση των κρουσμάτων και την παρακολούθηση με ακρίβεια των αλυσίδων μόλυνσης, με τη δυνατότητα αντιστοίχησης του κάθε κρούσματος με άλλο προϋπάρχον παγκοσμίως. Παράλληλα, η ανάλυση της ποικιλίας των στελεχών της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής θα δώσει σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη του ιού στη Θράκη και την πιθανότητα επιτυχίας ή αποτυχίας ενός εμβολίου που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό της έκτακτης ανάγκης, το Εργαστήριο Βιολογίας του Τμήματος της Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης διερωτάται γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί στην εθνική προσπάθεια μελέτης της επιδημίας, δεδομένου ότι έχει παράγει τα πρώτα αποτελέσματα σε ελληνικά στελέχη και η τεχνογνωσία και η υποδομή του στην ανάλυση ιών είναι από τις πιο σύγχρονες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο χώρος της εστίασης άνοιξε σήμερα, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει μια διάθεση έτσι ιδιαίτερη, χαρούμενη, αισιόδοξη από την πλευρά των ανθρώπων που για πολλές μέρες ήταν υποχρεωμένοι, αναγκασμένοι να κρατήσουν τα μαγαζιά τους κλειστά λόγω του κορονοϊού. Σήμερα λοιπόν ουσιαστικά εδόθη το πράσινο φως, άνοιξαν τα καταστήματά τους, φυσικά πάντα υπό τις οδηγίες των ειδικών και υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τώρα θα πάρουμε μια εικόνα για το πώς οι καταστηματάρχες υποδέχτηκαν και τους πρώτους πελάτες, αλλά και τις νέες αυτές ρυθμίσεις με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Ναϊτίδη, του ανεξάρτητου προέδρου της κοινότητας στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, διότι η αλήθεια είναι ότι η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα έχει συναντήσει σε επαφές, έχει προχωρήσει και σε μία σειρά από μέτρα προκειμένου να βοηθήσει τον κλάδο της εστίασης να μπορέσει να ορθοποδήσει και να προχωρήσει. Κύριε Ναϊτίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και να ευχηθούμε σε όλους καλή αρχή και καλή σεζόν, καλοκαιρινή σεζόν για τα καταστήματα, τα καφέ και την εστίαση της πόλης. Αλλά και γενικότερα σε όλη την αγορά, με όλα αυτά τα μέτρα που, και το πλήγμα που δέχτηκε. Ας ελπίσουμε ότι όλα περάσανε και να βάλουμε τα δυνατά μας όλοι να στηρίξουμε την τοπική μας οικονομία και τα τοπικά μας καταστήματα και να ανακάμψουμε και να βγούμε πιο δυνατοί και κερδισμένοι από όλη αυτή την πανδημία. Κύριε Πρόεδρε, και εσείς σήμερα που είχατε τις επαφές με τους καταστηματάρχες και τις συναντήσεις, είμαι σίγουρη πως έχετε καταγράψει αυτό το κλίμα αισιοδοξίας και εφορίας και σωστά υπάρχει από την πλευρά τους, γιατί η εστίαση, ο κλάδος είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας της οικονομίας. Τι είναι αυτό που σας είπανε σήμερα? Για περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση. Ναι. Και όλο το προηγούμενο διάστημα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συναντήσει με αυτούς τους ανθρώπους σε συνεργασία πρώτα απ' όλα με τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τα αρμόδια τμήματα και σε συνεργασία με το Σωματείο Εστίασης και Καφέ της πόλης μας. Κάναμε συναντήσεις με όλους τους καταστηματάρχες και να δούμε με βάση το νέο κανονισμό που έχει πλέον, που σε λίγες μέρες εκδίδεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να δώσουμε όλο αυτό το τους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα που θα χάσουν λόγω των αποστάσεων και των κανόνων υγιεινής που πρέπει να τηρήσουν και των αποστάσεων,
πώς θα μπορέσουμε να τους καλύψουμε και να τους δώσουμε και με βάση και τις οδηγίες που μας δίνει και η κεντρική διοίκηση στους ελεύθερους χώρους, σε πεζόδρομους, σε οτιδήποτε μπορούμε, αρκεί να μην, γίνεται, να μην δυσκολεύεται η προσβασιμότητα, η κίνηση μέσα στην πόλη και να τηρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις που πρέπει για την ελεύθερη προσβασιμότητα και κίνηση στους πεζόδρομους και στα πεζοδρόμια του κέντρου. Και... με βάση όλα αυτά, λοιπόν, γίνανε συναντήσεις με τον κάθε ένα επαγγελματία ξεχωριστά, όπου συζητήσαμε αναλυτικά το τι απώλειες έχει από τα μέτρα αυτά και τι πρέπει να το δώσουμε. Οι συναντήσεις πήγανε σε άριστο επίπεδο. Θεωρώ ότι δεν ξέρω πραγματικά αν υπήρχε κάποιος ο οποίος έφυγε από τη συνάντηση αυτή χωρίς να έχει λυθεί το αίτημά του. Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσουν, θα υπάρχει μια τυπική διαδικασία που πρέπει να περάσουν από κάποιες επιτροπές με σκοπό να εκδοθούν οι άδειες και οι επιπλέον επεκτάσεις που θα δοθούν και θα ισχύσουν όσο θα ισχύουν τα μέτρα για τον κορονοϊό. Η αλήθεια είναι, κύριε Πρόεδρε, πως πολύ σωστά το επισημάνατε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Δημοτική Αρχή είχε συναντήσεις και επαφές με ανθρώπους της εστίασης προκειμένου από κοινού να δουν πώς μπορούν πραγματικά να βοηθηθούν και οι δύο πλευρές, αν θέλετε, με επίκεντρο φυσικά και έμφαση τον κλάδο της εστίασης, αλλά και με τέτοιο τρόπο, όπως είπατε, και οι υπόλοιποι πολίτες να μην νιώθουν ότι η Δημοτική Αρχή δεν τους νοιάζεται ή δεν τους υπολογίζει. Ναι, να στηρίξουμε τον κλάδο της εστίασης, αλλά όχι όμως εις βάρος κάποιων άλλων συμπολιτών μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο και σαφέστατο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Εχθές διάβασα ένα μήνυμά σας στο Facebook και γι' αυτό γίνεται η σημερινή, αν θέλετε, έτσι, τηλεφωνική επικοινωνία, που ουσιαστικά εύχεστε καλή δύναμη, καλή αρχή σε έναν χώρο που πραγματικά έχουμε ανάγκη, τον κλάδο της εστίασης, παρά τα προβλήματα, έτσι. Γενικότερα, κύριε Πασκάκη, όλοι έχουμε ανάγκη. Και πραγματικά λίγο θέλω να γυρίσω λίγο πάλι σε αυτό που είπατε πριν, ότι ο Δήμαρχος δεν συζητάει ότι η ελεύθερη διέλευση, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οχήματα έκτακτης ανάγκης μέσα από τους χώρους. Αυτό ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Θεωρώ ότι ήδη φαίνεται η προσπάθεια αυτή και ότι τηρούνται τα μέτρα και οι αποστάσεις αυτές που πρέπει. Άρα λοιπόν έχει γίνει ήδη μια προετοιμασία για να έρθουμε στο σημερινό άνοιγμα των καταστημάτων και σεβόμενοι όλους του και τη διέλευση όλων των ανθρώπων. Στο κομμάτι τώρα αυτό που για τα καταστήματα, σίγουρα και με την πρώτη και όλα σηματιά που με το πρώτο ξύπνημα σήμερα μπορώ να πω, με την πρώτη μας βόλτα στην αγορά, θεωρώ ότι ήδη από την πρώτη στιγμή έχει αλλάξει η διάθεση όλων μας. Να βλέπεις τα καταστήματα ανοιχτά, να βλέπεις ζωή, να βλέπεις τους ανθρώπους χαμογελαστούς, να βλέπεις όλη αυτή τη δραστηριότητα και αυτούς τους ανθρώπους που όλο αυτό το διάστημα δεν δουλεύανε και προσπαθούμε με όλα αυτά τα μέτρα, και ο Δήμος αυτός είναι ο σκοπός του, να προσπαθήσουμε και να μην χαθεί ούτε μία θέση ενεργείας. Είναι πολύ βασικός στόχος αυτός. Και πραγματικά είναι κάτι πολύ δύσκολο και θα προσπαθήσουμε με κάθε μέτρο και με κάθε προσπάθεια να προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε απέναντι σε καταστήματα. Καλή επιστροφή, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Καφέ Εστίασης Αλεξανδρούπολης, πριν από λίγες ημέρες μας έλεγε και τους αριθμούς των ανθρώπων που εργάζονται στον κλάδο της εστίασης, αλλά και τον τζίρο, δηλαδή μιλάγαμε με νούμερα, με αριθμούς που δεν μπορούν να διαψευστούν. Πραγματικά μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά, για πολλούς ανθρώπους, γι' αυτό και λέμε καλή επιστροφή, όλα να πάνε καλά. Καλή επιστροφή, όλα να πάνε καλά. Είναι ένας κλάδος όπου έχει πάρα πολλά άτομα, πολλούς εργαζόμενους που θεωρώ για την πόλη μας ίσως είναι ένας από τους βασικότερους κλάδους για την πόλη μας και θα πρέπει όλοι μας να το στηρίξουμε. Σεβόμενοι βέβαια όλους τους συνανθρώπους μας και τα άτομα, ειδικότερα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και πραγματικά τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή αρχή και κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει τα καταστήματα αυτά, να στηρίξει την τοπική αγορά, την τοπική οικονομία, όλα τα καταστήματα, όχι μόνο καφέ εστίαση, όλα οι αγορές του να γίνονται μόνο από την τοπική μας αγορά. Έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι τις επόμενες μέρες, εντάξει, σήμερα ήταν μια πρώτη μέρα αναγνωριστική για όλους και για όλες τις πλευρές, ενώ και για τους καταναλωτές και για τους καταστηματάρχες, υπό αυτές τις νέες συνθήκες των αποστάσεων, αντισηπτικών, μάσκες, γάντια και όλα αυτά που τέλος πάντων πρέπει όλοι να τηρούμε ευλαβικά. Αλλά έχω την αίσθηση, γιατί μπαίνουμε και στο καλοκαιράκι και η διάθεση, κακά τα ψέματα, αλλά είναι λίγο διαφορετική, θα στηρίξουν την τοπική αγορά οι
συμπολίτες μας, γιατί αυτό φάνηκε και τις προηγούμενες ημέρες. Με ανυπομονησία περίμεναν πώς και πώς και τα μαγαζιά να ανοίξουν, αλλά και τα καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες και όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να τις στηρίξουμε. Πλέον είναι υποχρέωση, θεωρώ, όλων μας να στηρίξουμε την τοπική μας οικονομία. Γιατί η τοπική μας οικονομία είναι χρήματα τα οποία γυρνάνε στο σπίτι μας, γυρνάνε μέσα στις οικογένειές μας. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι δύο φορές τώρα, να μπορώ να πω, να στηρίξουμε όλη αυτή την αγορά της πόλης μας. Είτε έχει να κάνει με καφέ, με εστίαση, με κάθε είδους δραστηριότητα επαγγελματική. Καλή αρχή λοιπόν και όλα να πάνε καλά, αλλά καλή πάντα σε όλους. Στο μυαλό μας να έχουμε τα μέτρα προστασίας. Έτσι, να είμαστε όλοι καλά. Και όπως είπα, ναι, και όπως είπα και στο μήνυμά μου, είμαστε δίπλα τους. Σε ό,τι χρειαστούν, σε ό,τι θέλουν, είμαστε δίπλα τους. Πραγματικά να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστούν. Κύριε Νατίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να είστε και καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Την έντονη αντίδραση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νερακών Φυλάκων, του κυρίου Παναγιώτη Χαρέλα, προκάλεσαν τα δημοσιεύματα περί κατάληψη ελληνικών εδαφών από τουρκικές δυνάμεις στον Εύρο. Όπως επισημαίνει εδώ και μέρες, αυτά που συμβαίνουν στον Εύρο, ή καλύτερα αυτά που καλλιεργούνται αριστερά και δεξιά για τα σύνορα, και αν έχει καταληφθεί ελληνικό έδαφος από το τουρκικό στρατό, δεν έχουν προηγούμενο. Εδώ και μέρες αυτά που συμβαίνουν στον Εύρο, ή καλύτερα αυτά που καλλιεργούνται αριστερά και δεξιά για τα σύνορα, και αν έχει καταληφθεί ελληνικό έδαφος από το τουρκικό στρατό, δεν έχουν προηγούμενο. Αναρωτήθηκε κανείς όλες αυτές τις ημέρες που δημοσιεύονται τέτοιες ειδήσεις περί κατάληψη ελληνικού εδάφους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι κάνουν εκεί οι ένστολοι και οι ένοπλες δυνάμεις. Θα μπορούσαν οι ίδιοι άνθρωποι που πριν 50 ημέρες υπερασπίστηκαν και το τελευταίο εκατοστό στα σύνορα στον Εύρο να παραμείνουν αδρανείς σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Πιστεύετε πως δεν θα αντιδρούσαμε σε μια τέτοια ενέργεια? Πιστεύετε πως θα μέναμε απλοί παρατηρητές την ίδια ώρα που παλέψαμε με όλη μας τη δύναμη για να κρατήσουμε τα σύνορά μας κλειστά πριν 2 μήνες, τότε που χειροκροτούσε όλη η Ελλάδα και η υποστήριξη όλων των Ελλήνων μας έδινε κουράγιο? Ελάτε να ρωτήσετε πώς αισθάνονται αυτά τα παιδιά που περιπολούν στα όρια νύχτα μέρα και δεν επιτρέπουν καμία ενέργεια από την απέναντι πλευρά όταν ακούν περί κατάληψη ελληνικού εδάφους. Δεν θα το επέτρεπαν οι ίδιοι? Εν κατακλείδη, αυτό που έχει σημασία είναι να εμπιστευόμαστε τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Έχουν δώσει όρκο για τη φύλαξη της πατρίδας. Δεν είναι ούτε αστείο ούτε ευκαιρία. Κυρίως δεν είναι επικοινωνιακό το θέμα. Καμία σαν δεν θα μπορούσε να ξέρει τα ελληνικά σύνορα στο μελισσοκομείο και σε κάθε τέτοια περιοχή. Άλλωστε ήταν ο σκοπός και όπως φαίνεται πετεύθη. Αποτελεί ύψιστη ευθύνη η φύλαξη των σύνορων και του τελευταίου εκατοστού της πατρίδας μας. Αυτό πολλά χρόνια το κάνουν καλά οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Υποστήριξη χρειαζόμαστε και εμπιστοσύνη για να κρατήσουμε την πατρίδα μας όπως της αξίζει. Στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, ο οποίος μιλά για την αποσυφόρηση που γίνεται πλέον πράξη. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, αναφέρει ο κύριος Μηταράκης. Μετά την επανέναρξη των συνόρων, θα είμαστε για πρώτη φορά ως χώρα έτοιμοι να κάνουμε ουσιαστικές επιστροφές, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Ο κύριος Μηταράκης όμως αναφέρεται και στα όσα συμβαίνουν αυτό το χρονικό διάστημα στον Εύρο, αλλά και όλα όσα έγιναν το προηγούμενο στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Για το ζήτημα του μεταναστευτικού προσφυγικού και τους στόχους της κυβέρνησης ως προς αυτό, μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στην εκπομπή ΜΕΚΑ Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 92%, ενώ υπάρχει ισχυρή προστασία στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της χώρας. Ωστόσο, το καλοκαίρι υποστήριξε πως θα υπάρξει πίεση κυρίως στα θαλάσσια σύνορα, όμως η χώρα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα. Επιστρέφουμε σε κανονικότητα την οποία θα αντιμετωπίσουμε με την ενισχυμένη αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, δήλωσε χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε πως περίπου 13.000 διαμένοντας στα νησιά έχουν φύγει από την αρχή του έτους. Η αποσυμφόρηση γίνεται πράξη, τόνισε ο Υπουργός και πρόσθεσε πως βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι, αφού ανοίξουν και πάλι τα σύνορα, να προωθηθεί η επιτάχυση των επιστροφών και των απελάσεων όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Αναφορικά με τον Εύρο, υποστήριξε πως η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Σημείωσε πως το Υπουργείο Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας διέψευσαν δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήχθησαν και στο εσωτερικό και είπε χαρακτηριστικά: είναι πολύ κρίσιμο η αντιπολίτευση να μην κάνει μικροπολιτική σε θέματα συνόρων, ειδικά στη δύσκολη περίοδο που περνάμε το 2020 με την επιθετικότητα της γείτονος. Υπέθεσε ότι μετά τη λήξη της πανδημίας στην Τουρκία θα σημειωθούν παρόμοιες σκηνές στον Εύρο και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Στον Εύρο η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει διαψεύσει κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήχθησαν και στο εσωτερικό. Όπως θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που αναπαράγονται στο εσωτερικό, τα οποία αφορούν την προστασία των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας, τα οποία η χώρα μας επιτελεί με απόλυτο σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο η αντιπολίτευση να μην κάνει μικροπολιτική σε θέματα συνόρων, ειδικά στη δύσκολη περίοδο που περνάμε το 2020
με την επιθετικότητα της γείτονα. Στον Εύρο εξακολουθεί να υπάρχει επιθετικότητα της Τουρκίας, γιατί είχαμε δει εικόνες απείρου κάλους. Το λέω τώρα εντός πολύ μεγάλων εισαγωγικών. Έχουν απομακρυνθεί από τα σύνορα αυτοί οι οποίοι προσπαθήσαν το Μάρτιο να εισέλθουν παρανόμως στη χώρα μας και έχει καταργηθεί και ένας πρόχειρος οικισμός που είχε δημιουργηθεί. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μετά την λήξη της πανδημίας κορονοϊού στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, δεν θα ξαναδούμε αντίστοιχες σκηνές. Εμείς είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.